Καλώ ήρθατε στη νέα εκπομπή του WebStar TV. Ζούμε καλύτερα. Είμαι η Φρόσο Φωτεινάκη, είμαι συμβουλευτική ψυχολόγο και μαζί κάθε Παρασκευή θα συζητάμε για όλα όσα σα αγχώνουν, όσα σα προβληματίζουν, όσα στέκονται εμπόδιο στην καθημερινότητά σα, όλε αυτέ οι συναισθηματικέ προκλήσει που σα κάνουν και μα κάνουν να μην ζούμε καλύτερα. Δεν θα είμαι όμω μόνη μου, θα έχω κοντά μου εκλεκτού καλεσμένου, ανθρώπου από το χώρο τη υγεία, αλλά και ανθρώπου εκτό χώρου υγεία, οι οποίοι θα έρθουν εδώ για να μοιραστούν τα προσωπικά του βιώματα. Και φυσικά η πιο σημαντική συμβολή θα είναι η δική σα. Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σα μηνύματα, περιμένουμε τι δικέ σα σκέψει, περιμένουμε τι δικέ σα ιδέε για τη θεματολογία τη εκπομπή, περιμένουμε να είστε εδώ παρόντε για να μπορέσουμε να πάμε αυτή την εκπομπή ένα βήμα πιο πέρα. Πάμε όμω να δούμε το σημερινό θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχο. Θα δούμε πότε χρειαζόμαστε το άγχο. Οπότε το άγχος αρχίζει και γίνεται παθολογικό, πώς αρχίζει να ζει μέσα στο ίδιο μας το σώμα, πώς φτάνει στη σχέση με τον ερωτικό μας σύντροφο και φυσικά πώς θα απαλλαγούμε από το άγχος, όλα αυτά θα τα συζητήσω με έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και πολύ αγαπημένο σας άνθρωπο και παρουσιαστή, το Θανάση Πάτρα, τον οποίο θα υποδεχτώ σε πολύ λίγο αφού πρώτα δούμε ένα βίντεο που θα μας βάλει για τα καλά στο σημερινό θέμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάμε στο βίντεο. And it's not always a bad part of life. Most of us enjoy good stress in small doses, like roller coasters, watching sports, or even a scary movie. That's the kind of stress that keeps us young and on our toes. Then there's bad stress, or worse, chronic stress. Negative stress isn't just in your head, it can affect us both mentally and physically. Stress hormones in the body for extended periods of time can physically age our cells. So, when you're stressed at work or home, your cells look and act older, making you look older and even impacting your immune system. Not only does it add years to your appearance, it can also affect your memory, making brain cells shrink permanently. Even short term stress can make it hard for you to remember simple things. Ωραία, είδαμε λοιπόν το βίντεο, κρατάμε κάποια σημεία από το βίντεο όπως το ότι το στρες κάποιες φορές το χρειαζόμαστε και απολαμβάνουμε όταν το αισθανόμαστε π.χ. στα extreme sports, όταν κάνουμε αυτά τα roller coasters, όταν βλέπουμε μια ταινία τρόμου είναι στιγμές που η αδρεναλίνη μας ανεβαίνει αλλά το απολαμβάνουμε Όταν όμως το άγχος γίνεται χρόνιο, τότε αρχίζει και μας κουράζει, αρχίζει και μας σκοτώνει Όλα αυτά πάμε να τα δούμε μαζί με τον αγαπημένο μου Θανάση Πάτρα. Καλώ τον! Γεια σου πρόσωπο. Καλώ ήρθε. Σιδεροκέφαλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερω για την αντιστροφή ρόλων. Το έχουμε κάνει πολλέ φορέ. Το... <laughs> Πραγματικά. Το αντίστροφο. Το έχουμε κάνει πολλέ φορέ και εύχομαι όσο όμορφα έχω νιώσει εγώ όποτε με έχει φιλοξενήσει, τόσο όμορφο να νιώσει και εσύ σήμερα. Να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, πώ πα καταρχήν, ζει καλύτερα. Καλά, καλά, δώστε Θε? το θεό. Ναι. Κοιτάξτε, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλο. Mm -hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ το σύνθημα. Γιατί πραγματικά μπαίνουμε σε διαδικασίε κουραστικέ, αναλωνόμαστε πάρα πολύ, αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Έτσι είναι. Αν δεν αλλάξουμε εμεί οι ίδιοι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Και όσοι προσπαθούμε να αλλάξουμε προ το χειρότερο, κάνουμε κακό στον εαυτό μα. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι λίγο το πώ βλέπουμε τα πράγματα. Έτσι Εννοείται. δεν είναι. Εννοείται λοιπόν. και τα πράγματα είναι, είναι ούτω ή άλλω ίδια. Δεδομένα. Πάμε να δούμε το άγχο, λοιπόν, να το εξελίξουμε λίγο. Mm -hmm. Να πούμε καταρχήν, Θανάση, ότι το άγχο το χρειαζόμαστε. Το συζητάγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε. Βέβαια. ότι Τελικά και οι περισσότεροι άνθρωποι, σχεδόν όλοι, έχουν ένα βαθμό άγχου, αλλά και αυτοί που δεν έχουν καθόλου άγχο είναι αυτοί που εμεί ονομάζουμε στην ψυχολογία motivational beings, δεν έχουν κίνητρο δηλαδή. Mm -hmm. Και είναι άνθρωποι που του βλέπει πω δεν σηκώνονται από την καρέκλα να κάνουν πράγματα. Mm -hmm. Εσύ έχει βιώσει άγχο τη ζωή σου, Πολύ. Πολύ, ε! Πολύ. Δεν... Καταρχήν. Καταρχήν θέλω να σου πω το εξή. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αγχωθεί έστω και μία φορά στη ζωή του. Mm. Ε, ακραία, να αγχωθεί ακραία, ακραία. δηλαδή να, να, να τρομάξει, να φοβηθεί. Ε, νομίζω παίζει ρόλο πάρα πολύ η δουλειά που κάνει ο καθένα. Δηλαδή, όλε οι δουλειέ είναι δύσκολε, όλε οι δουλειέ έχουν μια δοσολογία άγχου μεγάλη. Αλλά φαντάζομαι ότι ο έλεγχο που πρέπει να ασκεί στο άγχο σου. Mm -hmm στο να κοντρολάρεις τον εαυτό σου, είναι, αυτό, είναι, είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να μαθαίνεις να ζεις μαζί του. Πολύ σωστό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ένας α, ε, νευροχειρουργός, ας πούμε, που σίγουρα έχει πάρα πολύ άγχος, γιατί άμα κάνει μία κίνηση παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει ένα μόνιμο πρόβλημα στον τους, αυτό που εγχειρίζει, φαντάζομαι ότι έχει μάθει να ζει με αυτό. Το καταπολεμάει αυτό. Το κρατώ αυτό που λες, γιατί πραγματικά μια πολύ πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι χειρουργοί mm -hmm. και οι οδοντίατροι είναι από τα πιο στρεσογόνα επαγγέλματα, είτε γιατί έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρώπινη ζωή, mm -hmm. ή με τον ανθρώπινο πόνο σε πολύ άμεσο yeah. Έτσι, yeah. Yeah. χρόνο. Yeah. 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 Ε, και εσύ όμω κάνει ένα επάγγελμα που έχει μέσα έκθεση. Ναι, yeah. ψυχοφόρο, που... πολύ Ακριβώ. Η έκθεση yeah. είναι ένα αλχογόνο παράγοντα για τον περισσότερο κόσμο. Mm -hmm. Κάποιοι δεν τολμούν καν να βγουν μπροστά να μιλήσουν σε κοινό. Mm -hmm. Να παρουσιάσουν εκπομπέ. Ναι. Ε, άρα, κατάλαβα. Εγώ τώρα. θα σου πω το εξή mm -hmm. βέβαια. Τον συζήτησα με ένα φίλο μου, σκηνοθέτη, ε, που ήθελε κάτι να κάνουμε θεατρικό κάποια στιγμή και του λέω: Γιώργο να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κάνει ποτέ. Εντάξει, έχω κάνει παρουσιάσει, έχω... δεν έχω παίξει ποτέ mm. όμω, του λέω. Mm. Και νομίζω ότι μπορεί να μην μπορώ. Μου mm. λε τρελό. Του λέω γιατί. λέει: Είναι δυνατόν, λε. Βγαίνει μια κάμερα μπροστά, λε, βλέπει χιλιάδε κόσμο. Λέω. Δεν είναι ακριβώ ίδιο το συνέστημα. Mm. Είναι άλλο πράγμα, λέω, να μιλά σε μια κάμερα. Γιατί άμα, άμα μπει στη διαδικασία να αντιληφθεί πόσοι σε βλέπουν, τότε θα τρομάξει. Θα κομπλάρει, έτσι δεν Τόσο είναι. Λέω. Σωστά. Άρα και είναι άλλο πράγμα να παίζει. Και να είναι από κάτω, α πούμε, 400 άνθρωποι, 500, 100, 200. Φυσικά. Να, να συγχρονίζει μαζί του, να ακού τι αναπνοέ του, να παίρνει ενέργεια από αυτού. Μου λέει μην ανησυχήσετε, δεν είναι τίποτα άλλο. Θα το κάνει. Αν μπορεί να κάνει το ένα, μπορεί να κάνει και το άλλο. Θα σε δούμε. σε αυτό. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα το επιχειρήσω ποτέ. Μα κάνε και επιχειρήσει. Και να συζητήσουμε άλλα πράγματα. <laughs> λοιπόν. <laughs> ε, Άρα το χρειαζόμαστε το άγχο. Όμω από κάποιο σημείο και μετά το άγχο αρχίζει και γίνεται παθολογικό. Mm -hmm. Θέλω να δούμε λίγο μαζί τα συμπτώματα του παθολογικού άγχου. Mm -hmm. Πότε λοιπόν πρέπει να αρχίσει να μα ανησυχεί όλο αυτό και να συζητήσουμε μαζί αν τελικά μέσα από την κάρτα μα, αν τελικά κι εσύ έχει νιώσει κάτι από αυτά. Λοιπόν, ευερεθιστότητα. Όταν το άγχος γίνεται παθολογικό και ανεξέλεγκτο, έχουμε νεύρα. Βέβαια. Αυτό το βλέπουμε και στην επαγγελματική μα ζωή, πιστεύω πολύ, και στου συνεργάτε και στην προσωπική μα ζωή. Βεβαίω. Ε, ένταση και υπερδιέγερση. Τα πούμε πώς. λίγο και θα δούμε μετά τι μοιραζόμαστε από αυτά. Διαταραχέ ύπνου. Mm. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πολύ αγχωμένο δεν έχει καλή ποιότητα ύπνου. Ε, αλλά και η όρεξη διαταράσσεται. Άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να φάνε όταν έχουν άγχο. Οι άλλοι παίρνουν κιλά. Μπράβο. Παρακετά. Άλλοι κάνουν επεισόδια περφαγία. Σωματικά συμπτώματα, τα πιο κλασικά είναι η δύσκολη. Τα δίσπνια. κλασικά ψυχοσωματικά Μπράβο. αυτά είναι Η δύσπνια, η ταχυπαλμία, ναι. αίσθημα πνιγμού. Να περιγράψουμε πολύ. Πονοκεφάλω πονοκέφαλοι. πονοκέφαλη. Έλλειψη προσοχής και συγκέντρωση. Mm. Άρα βλέπουμε ότι όταν αρχωνόμαστε πάρα πολύ, όλα μα όλα παίζουν ένα ρόλο στο να αισθανόμαστε όλο και χειρότερα. Mm. Τι από αυτά ξεχωρίζεις σαν βίωμα δικό σου. Εντάξει, έχω περάσει φάσει που είχα ένταση. Έχω περάσει φάσει που δεν, δεν κυμπόμουν καλά. Mm -hmm. Έχω περάσει φάσει που. Ε, πάλι καλά έχω τη, την, την διαταραχή όρεξη προ την. <laughs> ε, ναι, από ό,τι φαίνεται δεν κάνει υπερφαγία. την υπερφαγία <laughs> δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι κύκλοι, είναι φάσει δηλαδή. Ακριβώ. Δηλαδή, ε, ε, όταν είμαι σε πανικό δουλειά και άγχο μεγάλο κτλ., τα, λοιπά, τα περνά αυτά. Mm -hmm. Μετά αποστασιοποιεί σε λίγο, το βλέπει. Βρίσκει τρόπου και μηχανισμού να το αντιμετωπίσει πάντα όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, θα νομίζω, μετά πώ θα ναι. Θα σου πω. Επίση νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολύ καλό το γεγονό ότι πλέον δεν είναι ταμπού το άγχο, mm -hmm. γιατί φαντάζομαι ότι πριν από 30 χρόνια ένα άνθρωπο, ο οποίο ήταν πάρα πολύ αγχωμένο, ε, θεωρούνταν ο τρελό του χωριού, α πούμε. Έτσι. Πλέον δεν είναι ταμπού, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αγχωμένοι. Από την άλλη, βέβαια, ε, αντιλαμβάνομαι το εξή, ότι πλέον η ζωή η ίδια είναι αυτή που μα κάνει να αγχωνόμαστε. Είναι δηλαδή αυτό που κυνηγάμε, είναι αυτό που mm. επιδιώκουμε. Οι είναι αυτό που μας, δεν ε? έχουμε, mm -hmm. είναι αυτό που μα καλλιεργείται. Και όλο αυτό το πράγμα ουσιαστικά μα καθοδηγεί στο να έχουμε τέτοια συμπτώματα. Είναι αυτό ο πύχη που λέγω, ότι συνεχώ ανεβαίνει, ανεβαίνει, ναι. με ένα ρυθμό ανεξέλεγκτο mm -hmm. και εμεί πηδάμε, πηδάμε και δεν μπορούμε να φτάσουμε τον πύχη. Όπου πρόσεξε να δει, υπάρχουν καταστάσει ε, αγχωτικέ, οι οποίε δόξα τω Θεώ δεν έχουμε βιώσει. Σίγουρα περνάμε πολύ δύσκολε καταστάσει. Ε, πολεμάμε έναν ώρα του εχθρό, αυτά τα πέντε χρόνια τώρα με την κρίση. Είμαστε όλοι σε πίεση ναι. Αλλά δεν έχουμε περάσει, α πούμε, πόλεμο. Δεν έχουμε περάσει να ακούσει τη βόμβα να σφυρίζει και να πέφτει στο σπίτι του γείτονα, α πούμε, και την άλλη μέρα να είναι η κηδεία του mm -hmm. γείτονα και να λε το χάσαμε κι αυτόν. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πάντα είχαν άγχο. Φυ φυσικά και ο άνθρωπο είναι πρωτογενή μηχανισμό. Όταν κυνηγούσαν Εξέλιξεις. για να βγουν το θύραμα του. Ακριβώ. Ένα εξελικτικό μηχανισμό. Έχουμε όμω το άγχο. Τη παρατήρηση πια, γιατί να έχει δίκιο, δεν βιώνουμε εμεί εδώ πόλεμο, αλλά και όλα αυτά έτσι δεν είναι ψυχολογικά. Είναι πιστεύω. σαν να τα βιώνουμε. Ακριβώ, μα φέρνουν πολύ κοντά. Ε, πάμε να δούμε το εξή τώρα. Όταν λοιπόν έχουμε το άγχο για πολύ καιρό και το βιώνουμε και αρχίζει και γίνεται παθολογικό, αν χρονίσει, αν δηλαδή δεν βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε, θα αρχίσει να σωματοποιείται. Βέβαια. Θα αρχίσει, όπω λέμε δηλαδή οι ψυχολόγοι, να ζει μέσα στο σώμα μα. Και θέλω να δούμε έτσι την επόμενη κάρτα, να δούμε λίγο πώ σωματοποιείται το άγχο. Mm -hmm. Με μυϊκού πόνου, πολλοί υποφέρουν από αυγενικό, θα σου πούνε ότι πονάνε το σώμα μου, πονάνε τα κοκαλά μου, νευρολογικά προβλήματα. Οι μικρανίε είναι ένα πάρα πολύ κλασικό Βέλε. κομμάτι άγχου, αλλά και μουβιάσματα. Ξέρει, Στανά, είχα πολύ πρόσφατα ένα περιστατικό στο γραφείο και μου έλεγε αυτό ο νέο άνθρωπο ότι όταν αγχώνεται πολύ χάνει την αίσθηση του χώρου. Σαν να μην καταλαβαίνει που βρίσκεται. Το οποίο ήταν φοβερά τρομακτικό μέχρι να αντιληφθεί τι είναι, Έτσι? Ε, Βέβαια. Ε, δερματικές παθήσεις, το δέρμα ε, δείχνει το άγχος, mm. βγάζει το άγχος πάνω του, γαστεντερικό, στομάχι και έντερο είναι δύο όργανα μέσα από τα οποία το άγχος ξεσπάει και κραυγάζει. Καταρχήν και βέβαια... έχω την εντύπωση, συγχωρείτε, ότι το στομάχι είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, και, αν... και το, το στομάχι και το έντερο φυσικά είναι δύο πολύ σημαντικά όργανα που χρειάζεται να λειτουργούν σωστά και που όταν δεν λειτουργούν σωστά το άτομο υποφέρει. Ε, Εμεί βλέπουμε στα γραφεία μα πάρα πολύ κόσμο και με θέματα στο στομάχι του και στο εντερό του. που ξέρεις, Φτάνουν σε εμά τα λεφταίοι φυσικά, γιατί πρώτα προηγούνται οι γιατροί που ναι, πρέπει να, να, να προηγηθούν. Ακριβώ, για είδες, να αποκλειστεί βέβαια. και το οργανικό. Και βέβαια σεξουαλικέ δυσλειτουργίε. Mm -hmm. Ένα αγχωμένο άνθρωπο δεν μπορεί να μπει στο ερωτικό παιχνίδι και να λειτουργήσει καλά. Έτσι? Ή μπορεί να γίνει υπερσεξουαλικό. Πολύ ωραία πράγματα. Δεν παραδείξη. μπορεί να γίνει ή, ή μπορεί να μην μπορεί να κάνει τίποτα, α πούμε, ή μπορεί να χάσει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά. Για ναι. να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό που λε. Ε, Μα πα πιο πολύ στο σεξουαλικό αθισμό. Ξέρεις, ο σεξουαλικό αθισμό, ε, σαν συμπεριφορά, Ταιριάζει πάρα πολύ στο προφίλ ενό ανθρώπου που είτε είναι καταναγκαστικό, ok, αλλά έχει βρει και έναν τρόπο να ξεσπάει το άγχο του. Mm -hmm. Δηλαδή, επειδή δεν αυτό που λέει συνεχώ, αναγχώληση. Χάνει όμω την απόλαυση. Συγκε... Δεν απολαμβάνει. Ε, ε, καλά, δεν το συζητάμε. Mm. Σκέψτε πόσε ταινίε έχει δει με συγκεκριμένο θέμα. Ναι, πλέον ειδικά που... είναι πάρα πολύ. Ε, ναι, που ναι, είναι από τι ναι. που ξέρει. Δηλαδή, series που καταλαβαίνει ότι. Επειδή, επειδή ζούμε 20 χρόνια περίπου πίσω mm -hmm. από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή, όλα τα συμπτώματα τα οποία συζητάμε τώρα εμεί στην Ευρώπη έχουν παρουσιαστεί στην Αμερική ε, τη δεκαετία του 80. Φυσικά, οι έχουν περιγραφεί. Ε, έχουν βέβαια. Βέβαια. βέβαια, γιατί οι άνθρωποι ας πούμε, ζούσαν σε φρενήριε ρυθμού από τότε και εμεί αντί να πάρουμε μόνο τα καλά του, <laughs> έχουμε πάρει και τα κακά του και ζούμε κι εμεί εξίσου αντίστοιχα φρενήριε ρυθμού. Νομίζω ότι έχουν περιγραφεί όλα αυτά. Δηλαδή. Mm -hmm. όλα. όλα. Και Έτσι είναι. επαναλαμβάνω, είναι καλό το ότι έχουν περιγραφεί, γιατί πλέον. Έχει σπάσει ένα απόστημα. Δηλαδή, δεν είναι ταμπού το ότι ένα άνθρωπο έχει άγχο. Είναι πολύ σημαντικό. Μα και εμεί εδώ κάνουμε επιτέλου μια κουμπί ψυχολογία και μιλάμε για όλα αυτά. Έτσι δεν είναι. Και μοιραζόμαστε και την προσωπική μα εμπειρία. Και μοιράζεται και τι προσωπικέ ε, εμπειρίες. εμπειρίε. Θέλω όμω να μείνουμε λίγο περισσότερο στο πώ το άγχο μπαίνει στην ερωτική μα ζωή. Mm -hmm. Και μπαίνει στη συντροφική μα σχέση. Να το δούμε λίγο πρώτο στο συναισθηματικό επίπεδο. Mm -hmm. Δηλαδή, όπω είπαμε, θυμώνουμε όταν έχουμε άγχο, έτσι δεν mm -hmm. είναι, έχουμε φοβερή ένταση. Mm -hmm. Απομονωνόμαστε. Όταν έχουμε μάχωση, θεωρούμε ότι ο άλλο δεν μπορεί να μα καθοδηγήσει, ανακουφίσει, καθυσυχάσει, κλεινόμαστε. Εσύ αυτό το έχει δει στη σχέση σου εκτό δουλειά, όταν έχει υπάρξει πολύ εγχωμένο. Βέβαια, και στη, και στη σχέση με τη γυναίκα μου mm. καταλαβαίνει, δηλαδή ότι απομονώνει με την έννοια ότι είναι τόσο γρήγορε οι ταχύτητε, που πραγματικά προσπαθώντα να εξηγήσει ότι δεν μπορώ γιατί σκέφτομαι αυτό, πρέπει να κάνω το ένα, πρέπει να κάνω το άλλο. Ε, Εάν δεν είναι στην αντίστοιχη κατάσταση και ο σύντροφο, γιατί μπορεί η γυναίκα σου να δουλεύει περισσότερο από σένα και να μην έχει όρεξη να ακούσει την γυναίκα. Δηλαδή. Πολύ σωστά. ή να σε καταλαβαίνει κατευθείαν από τον τρόπο που κινείσαι, που, που, που mm -hmm. σκέφτεσαι. Ε, εάν είναι στην α, αντίθετη κατάσταση, δηλαδή. Λίγο πιο. Είναι ε? πιο cool, πιο mm -hmm. ήρεμη κτλ., ή θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να το ξεπεράσει. Και να το ισορροπήσει. Και να το ισορροπήσει, ή. Και εκεί πέρα έγκυται στο τι άνθρωπο είναι ο σύντροφο που έχει, ε, μπορεί να σε κάνει χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να, να, να αντί να σε βοηθήσει να το ε, αντισταθμίσει, ε, ναι. να, mm. να το ισορροπήσει, να το κουβεντιάσει και να το ξεπεράσει, μπορεί να το κάνει μεγαλύτερο. Έτσι, Εμένα, δόξα τω Θεώ, σε όλε τι περιστάσει τη ζωή μου που έχω στρεσαριστεί, α πούμε, η γυναίκα μου με έχει βοηθήσει να το ξεπεράσω. Εξελικώς. Και εγώ αντιστοίχω. Ε, τα δικά Άρα τη μιλά, εκφράζεσαι πολύ, όταν πολύ, έχει άγχος, Πολύ, πολύ, πολύ. πολύ ωραία. Δεν το κρατά μέσα σου. Πολύ. Εγώ γενικά μιλάω δηλαδή, με του φίλου μου, μιλάγα πάρα πολύ πάντα. Δεν ήμουν άνθρωπο ποτέ που κράταγα κάτι μέσα μου. Σε δηλαδή, έχει βοηθήσει θεωρώ... αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Φρόσο, μια και γνωριζόμαστε και χρόνια τώρα κτλ. Πλέον δεν είμαι έτσι. Mm. Θα σου πω γιατί, γιατί. και έχω ενδοσκοπήσει, ενδοσκοπηθεί, έχω μπει σε άλλο επίπεδο αυτογνωσία και πιστεύω ότι. Ε, είναι καλό να μιλά όσο πρέπει να μιλά. Ξέρει, μεγαλώνω κιόλα. Mm -hmm. Σωστά, είναι και ο, ο ρήμανση. Και από την άλλη, ξέρει, μεγαλώνοντα, αναπτύσσεται και ο εσωτερικό διάλογο πολύ πιο έντονα. Mm. Δηλαδή, ξέρει τι σε πειράζει, γιατί σε πειράζει. Αποκτά άλλο διάλογο. Έτσι σύντομε διαδικασίε. Ε? Το ναι. λύνει μόνο σου δηλαδή. Το θέμα. Δεν χρειάζεται να αναλωθεί ούτε να αναλώσει τον χρόνο του άλλου. Το λύνει μόνο σου. Γιατί γίνεσαι και σου φώτε. Άρα νεότερο χρειαζόσουν πιο πολύ την επικοινωνία ίσως με του άλλου αυτά τα σήμερα, κομμάτια σήμερα, από σήμερα. ότι οριμάζοντα. είσαι και ακόμα πιο... νέο είσαι. είσαι. και πιο τάβουλα ράζα όταν είσαι νέο. Δηλαδή ξέρει, δεν μπορείς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Mm -hmm. Δηλαδή, π.χ. την προδοσία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσει. Δεν την σηκώνει, δεν την Στα <στα, Στα 40, όταν την έχει αντιμετωπίσει άλλε 4 φορέ. Και, 4 και φορές, την αναμένει, <στα> τρόπον την άλλη. Ε, δεν ε, 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 είναι φυσιολογικό. Ναι. Ξέρεις, αποκτάς αντιστάσει. Λογικό Σωστά. είναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια στο κομμάτι τη ερωτική ζωή mm. και να πούμε για το άγχο στην ερωτική ζωή, στη σεξουαλική πλέον ζωή. Πάντω, έχω περάσει όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα εκτό από αυτό. Στο λέω, στο λέω να το ξέρει. ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα μείνει εκτό. Όχι, επειδή με πα συνέχεια προσταγή τα γι' αυτό το λέω. Έχω περάσει όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα. Εκτό από αυτό, δεν ξέρω το Θεό. Εντάξει, λοιπόν. <laughs> ε, σε πάω εκεί γιατί πραγματικά είναι κάτι που ταλαιπωρεί πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω, πάρα πολλού νέου ανθρώπου. Θα Αν τα πούμε τώρα αυτά, Θανάση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το άγχο επίδοση. Mm -hmm. έτσι. Αυτό το άγχο που έχουν οι περισσότεροι νέοι άνδρε. Και οι νέε γυναίκε έχουν ένα άγχο επίδοση. Γιατί και η νέα γυναίκα θέλει να είναι καλή ερωτικά, έτσι, μια καλή παρτενέρ, σεξουαλική, να κορυφώσει. Αλλά τι γίνεται. Ο άντρα φαίνεται ο άνδρα είναι αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί όταν υπάρχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Ενώ η γυναίκα μπορεί να κρυφτεί. Το οποίο δεν είναι πάντα καλό, γιατί κρύβεται εντελώ πίσω από αυτό. Ναι, και μετά γίνεται και συνήθεια. Ακριβώ. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο άνδρα, ο οποίο φαίνεται τόσο πολύ στη λειτουργία του, αγχώνεται πάρα πολύ. Mm -hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολλοί νέοι άνδρε αποφεύγουν να φλερτάρουν. Αποφεύγουν να προχωρήσουν ερωτικά με μια γυναίκα. Γιατί σου λένε ότι και αν δεν λειτουργήσω και αν δεν πάει καλά. Και όλο αυτό το κομμάτι τη εικόνα, έτσι πώ θα φανώ, του εγκλωβίζει πάρα πολύ. Εγώ πάλι βρεφρώσω να σου πω την αλήθεια: Επειδή το συζητάω με μικρότερου, mm -hmm. α πούμε από εμένα, με 30 άριδε, 25 τα κτλ., και μου λένε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και ο τρόπο που ζούμε πια. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν φλερτάρουν γιατί. δεν σηκώνονται από τον καραπέ. είναι πάρα έτσι. πολύ απλό. Δηλαδή, ξέρει, όταν μπορεί να αναλωθεί διαδικτυακά. Στο και φλερτ. μέσω των εφαρμογών που έχουν Ακριβώς. βγει για το φλερτ. Ξυχνά πω είναι το κανονικό δηλαδή. Ότι ξέρει κάτι θα πάω να πιω να ποτό, αυτό. Δηλαδή βλέπει, είναι όλοι οι άνθρωποι με ένα τηλέφωνο στα χέρια. Mm. Δεν υπάρχει επικοινωνία όπω υπήρχε παλιά. Που είπαμε, ναι, μένει η εξέλιξη, η τεχνολογία είναι πολύ καλό πράγμα. Αλλά η και η ανθρώπινη της. επικοινωνία, ε, Αλλά και η ανθρώπινη έτσι. επικοινωνία νομίζω δεν υποκαθίσταται με τίποτα. Με τίποτα. Και με τίποτα. Και επειδή τα είπε όλα ξεκινώντα, όλα έχουν να κάνουν με τον πύχη. Mm. Δηλαδή, όταν το πρότυπο είναι. Ξέρεις, αυτός που θα πάει στο κρεβάτι ας πούμε θα τα κάνει λίμπα ναι, αλλά ο, 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 ο πρωταγωνιστή ταινία δεν έχει έμφυα, δεν έχει ανεργία. Δεν έχει, ανεργία, ένα, του, φυσικά, δεν έχει ένα δελτίο ειδήσεων, α πούμε, κάτω, το πρωί μέχρι το βράδυ, να του πιπηλάει το κεφάλι ότι ξέρει: Καταστρεφόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Έτσι. Είναι πάρα πολύ λογικό δηλαδή. Μου να... δίνεις πολύ ωραία πάσα. Είναι, είναι αυτό που λες, Δεν είναι μόνο το άγχος επίδοση, προφανώς, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, είναι και τα καθημερινά. Έτσι, ε, που δεν επιτρέπουν σε έναν άνδρα και σε μια γυναίκα να μπει στο ερωτικό παιχνίδι, να έχει την επιθυμία καταρχήν, θα τα δούμε και αναλυτικά, να χαλαρώσει και να απολαύσει. Που είναι και. Ε, ε, να σου πω την αλήθεια: ας πούμε, Το θεωρώ αδιανόητο να είσαι νέο άνθρωπο ε, τη σήμερα ημέρα και τα παιδιά έχουν δίκιο. Δηλαδή, ένα 20 έχει δίκιο σήμερα. Να. Γιατί θυμάμαι εγώ, α πούμε, πριν από 20 χρόνια που ήμουνα 20, σαφώ και υπήρχαν προβλήματα. Αλλά ήμασταν 20 και λέγαμε ότι έχουμε ξέρει, όλη τη ζωή μπροστά μα. Δεν υπήρχε αυτή η τρέλα, αυτή η πίεση, αυτή η πλήση εγκεφάλου. Τώρα βλέπει ότι είσαι 20 χρονών, α πούμε, και σε πιέζουν τόσο πολύ, είναι σαν να σου στερούν το οξυγόνο. Τώρα δεν, σαν δεν σου επιτρέπουν να, πιέπουν, ναι, θα είναι. Ναι, δεν σου επιτρέπουν να ονειρευτεί. Ακριβώ. Και το όνειρο, το μετά, είναι αυτό που μα προχωρά στη ζωή. Ε, βέβαια. Το Αν οποίο όνειρο μετά. έχει εμπεριέχει και άγχο, όπω είπε αρχικά. Έτσι. Γιατί το άγχο μέχρι ένα σημείο είναι δημιουργικότατο. Δηλαδή, ξέρει, επειδή είπε για extreme sport, mm -hmm. όταν θα πα να κάνει bungee π.χ. jumping, mm -hmm. πρέπει να έχει καρδιοχτύπη για να πει δείξει. Ακριβώ. Ναι, Αν δεν έχει καρδιοχτύπη, σε... θα κάθεσαι και κοιτάζει τα λεφτά που τι ωραία που είναι εδώ πάνω. Έτσι, έτσι ακριβώ. Ε, το χρειαζόμαστε. Είναι εμπόδιο σε αυτά τα σημεία που βλέπουμε και θα δούμε και στη συνέχεια. Στο κομμάτι του άγχου επίδοση, αυτό που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό, θα δώσουμε και κάποια tips μετά για το πώ φεύγουμε από αυτό, πώ βγαίνουμε, έτσι δεν είναι από το άγχο. Mm -hmm. Θέλω να πω μεγάλη προσοχή στο, στην αρχή τη αποφυγή. Δηλαδή, όταν αγχώνεται πολύ ένα άνθρωπο, αποφεύγει. Γιατί yeah, το βλέπει σαν ένα μηχανισμό ανακούφιση. Με ανχώνει πάρα πολύ το να κάνω σεξ με σε μια γυναίκα. Ας α, το. Δεν θα κάνω. Δεν, δεν χρειάζεται. πάρα πολύ αυτό, δεν θα το κάνω. Μπράβο, θα yeah. κάνω σεξ μέσω διαδικτύου, α πούμε. Θα κάνω κάτι άλλο που το υποκαθιστά σε πολλά εισαγωγικά και το οποίο με απομονώνει συνεχώ. Mm. Με κάνει να νιώθω πιο ανεπαρκή. Άρα θέλω να πω ότι όταν αρχίζετε και αποφεύγετε και αισθάνεστε πω όλο αυτό αρχίζει και σα παίρνει και σα κλείνει και σα κλείνει στον εαυτό σα δηλαδή. Πρέπει να το προσέξετε ακόμα περισσότερο. Yeah. Είναι ένα βήμα. Παραπάνω, έτσι. Πάμε να δούμε μία κάρτα που θα μα βάλει έτσι στι σε σεξουαλικέ δυσλειτουργίε, πολύ συγκεκριμένα, οι οποίε είναι οφειλόμενε σε άγχο και αντιμετωπίζουν άνδρε και γυναίκε. Mm -hmm. Να πούμε φυσικά, πριν τι αναλύσουμε, ότι όταν υπάρχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ένα άνδρα ή μία γυναίκα να επισκεφθούν τον αρμόδιο γιατρό. Mm -hmm. Γιατί πρέπει να αποκλείσουμε την οργανικότητα, τον γυναικολόγο, τον ανδρολόγο, μετά όμω έρχεται ο ψυχολόγο. Άρα. Όταν έχουμε πολύ άγχο, πάμε να δούμε λίγο του άνδρε. Παρατηρούμε η κλινική ότι υπάρχει υποτονική σεξουαλική επιθυμία. Πώ να θέλω να κάνω έρωτα όταν αισθάνομαι ένα φόβο απόλυση, όταν αγχώνομαι ότι θα μου κόψουν και άλλα χρήματα, όταν αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετά ε, σωστό στι υποχρεώσει μου, Είναι όλα αυτά τα κομμάτια. Ναι, και νομίζω ότι είναι και το συνηθέστερο από αυτά που mm -hmm. βλέπω τουλάχιστον. είναι συντριπτικά το συνηθίζουμε. Η απουσία ερωτικής δηλαδή... ε? Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχοντας προβλήματα, έχοντας να σκεφτούν ας πούμε το αύριο πώς θα περάσει, mm -hmm. πώς θα ε, αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις, λογικό είναι να, τα, να το παραμερίζουμε... Αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθο, δηλαδή. Είναι. Γιατί π, 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 είναι. Είναι ζωή. Είναι ζωή μα. Είναι, είναι η φύση μα. Είναι η ένωση, η συναισθηματική και η σωματική. Ακριβώς. Και είναι και ένα κίνητρο. Γιατί, αν το σκεφτούμε καλά, όταν πρωτογνωριζόμαστε με τον σύντροφό μα. Αυτό περιμένουμε, Ακριβώς. έτσι δεν είναι. Ε, και μετά, όσο περνάει ο καιρό και μπαίνουμε σε μια ρουτίνα και στο άγχο, όταν αυτό αρχίζει και και λείπει, αρχίζουν και λείπουν και άλλα πράγματα. Γιατί ε, το σεξ είναι καθρέφτη ε, τη το... ε, σχέση μα. Ε, θα σου πω όμω ότι και η ερωτική επιθυμία και η αισθητική τη λειτουργία και οι διδαρχέ τη είναι πολύ συχνέ πια στον πληθυσμό. Ε, πάρα πολλοί άντρε δυσκολεύονται και να διαγερθούν, αλλά και να έχουν μια κορύφωση στο χρόνο που θα κάνει και εκείνου να αισθανθούν καλά και την παρτενέρ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πάρα πολύ γρήγορο τελείωμα από ένα υπερβολικό άγχο, μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου κορύφωση. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο πολύ επίκαιρο, ο άνδρας να μην μπορεί να κορυφώσει καθόλου. Mm -hmm. Από ένα φοβερό άγχο του να μην είμαι γρήγορο, αλλά και γιατί δεν μπορώ τώρα να κορυφώσω, και όλο αυτό αναστέλει αναστέλει και τελικά οδηγεί σε απουσία ε, εξπερμάτιση. Mm -hmm. Πάμε να δούμε τώρα τη γυναικεία πλευρά σε αυτό. Mm -hmm. Η γυναίκα χάνει το ενδιαφέρον τη, ε, και το χάνει το ενδιαφέρον τη η γυναίκα πιο εύκολα από ότι ο άντρα, Ούτω ή άλλω, μια γυναίκα, α πούμε, σε μια μακροχρόνια σχέση θα το χάσει το ενδιαφέρον πιο γρήγορα, βάσει μελετών έτσι, από ότι ο άντρα. Διότι η γυναίκα με του πολλού τη ρόλου αρχίζει και αφοσιώνεται και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία την, την τρέφουν. Ο άντρα όμω. Αυτή είναι η αριστερά, του ρόλου. ακριβώ. Ενώ ο άντρα τρέφεται πάντα από το ρόλο του εραστή. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι μπορεί να είναι εραστή, και από το επαγγελματικό φυσικά. Mm -hmm. Άρα η γυναίκα χάνει το ενδιαφέρον τη. Και στη διαγερση βλέπουμε διαφορά, έτσι, το πόσο μπορεί να διαγερθεί. Βλέπουμε τη τεραχή στη διείσδυση, πόνο. Η γυναίκα η οποία αγχώνεται στο σεξ πονάει. Θα έρθουν πολλέ φορέ στο γραφείο οι γυναίκε και θα μα πούν, ε, πονάω ακόμα και στη σκέψη. Πονάω ακόμα και πριν το σεξ. Πονάω κατά τη διάρκεια. Μάλιστα σε περιπτώσει κολπόσπασμου, που υπάρχει σπασμό δηλαδή στον κόλπο, δεν επιτρέπουν καν να γίνει η Και όλο αυτό προκαλείται από στρε. Ναι. Όλο όπω Δεν υπάρχει δηλαδή, παράγοντα παντολογικό. Κοιτάξτε, στη μείωση ερωτικού ενδιαφέροντο και στην εμινόπαυση, αν το σκεφτούμε και σε άλλε περιπτώσει, μπορεί να υπάρχει ένα οργανικό υπόβαθρο. Mm -hmm. Οι διαταραχέ του πόνου, εκτό από κάποιε περιπτώσει που μπορεί να υπάρχουν κάποιε μη κοιτιάσει, εντάξει, κάποια οργανικά θέματα, κατά βάση είναι ψυχολογικό. Είναι η άρνηση του σώματο να δεχθεί τη δίσδυση. Πονάει το σώμα σε αυτή τη σκέψη, επειδή αγχώνεται, μήπω πονέσει πολλέ νέε γυναίκε από φόβο του πόνου. Πονάνε προκαταβολικά, mm -hmm. αλλά και πολλέ άλλε επειδή έχουν λάθο εγγραφέ, δεν είναι σωστό. Όλα αυτά τα yeah, οποία yeah, κουβαλάμε yeah, από yeah. την yeah, οικογένειά yeah. μα, πολλέ φορέ. Ε, και βέβαια, η τεραχία του οργασμού. Ε, μια πολύ κλασική, τυπική περίπτωση σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα, η οποία επειδή αγχώνεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να κορυφώσει. Mm -hmm. Και βέβαια, ο άνδρα τιμώνει, γιατί αισθάνεται ότι εκείνο φταίει, εάν γνωρίζει ότι δεν κορυφώνει παρενέ, γιατί όπω είπαμε, οι γυναίκε κρύβονται πολύ καλά παριστάνουν τον οργασμό τους πολύ καλά και έτσι πολλές φορές δεν αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό, αυτά με το κομμάτι των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Mm -hmm. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, όταν υπάρχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα, μιλάμε, απευθυνόμαστε στον ειδικό, δεν το κρατάμε μέσα μας, διότι θα μας πάρει μπάλα, μαζί με τον σύντροφό μας θα αρχίσουμε να χάνουμε πολλά ε, κομμάτια. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε με τον σύντροφο. Ακριβώς. Αρχικά. Ανοιχτά. Ε, βέβαια, να πούμε ότι ξέρει κάτι, αυτό είναι, είναι, υπάρχει ένα θέμα. Γιατί δεν ή γιατί δεν θέλω. Έτσι, να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο βασανίζει τον άλλον. Και ο άλλο δεν θέλει να μα το εκμετωπιστεί, γιατί θεωρεί ότι θα το λύσει μόνο του. Αλλά μα επηρεάζει πάρα... και του δύο, έτσι ε, δεν δε είναι. Βέβαια, μα επηρεάζει έτσι. και του δύο, δεν το συζητάμε. Άρα έχει πολύ δίκιο. Μιλάμε ανοιχτά και προσέχουμε πώ λέμε κάτι. Γιατί όταν υπάρχει ένα σεξουαλικό πρόβλημα στον άνδρα ή στη γυναίκα. Πάνω στον άνθρωπο, δηλαδή. Θέλει ε, προσεκτική προσέγγιση. Okay. Στο να κάνουμε τον άλλον να αισθανθεί καλά, ότι έχω συναισθήματα για σένα, περνάω καλά μαζί σου, μου αρέσει να έρχομαι κοντά σου, αλλά θα ήθελα αυτό να το εξελίξουμε, να το δούμε, να μιλήσουμε σε έναν ειδικό. Λέβαια. Θέλει προσοχή. Πρέπει να μιλάμε όμω. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και τίποτα. Δηλαδή και το, 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 το ότι μπορεί να περάσει μία φάση. Εντάξει, μία φάση δεν μπορεί να είναι ένα χρόνο, κατάλαβε Είναι εννοώ. μία φάση. Ένα μήνα, είναι δύο μήνε, το καταλαβαίνω. Έτσι ε, στου οποίου δεν έχει όρεξη, δεν μπορεί να αποδώσει, δεν το σκέφτεσαι καν γιατί έχει ένα σωρό άλλα πράγματα. Είναι προφανέ και λογικό. τη Ότι Σωστά. εντάξει, δεν, δεν, τρέχει και τίποτα. Το συζητά. Από εκεί και πέρα, εάν όπω είπε, χρονίσει και δημιουργήσει. Και διαγνωστικά λίγα, στο εξάμεινο τα βάζουμε, αλλά και πιο πριν ακόμα, όταν αρχίζει και το ζευγάρι θα το αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ μα. <συσκά> <συσκά> Είναι πολύ σημαντικό να το φέρουμε ανάμεσά μα, με την έννοια τη ομάδα όμω, και να το δούμε και να πάρουμε κάποιε αποφάσει αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι τη mm εκπομπή -hmm. της εκπομπής, έτσι. Mm -hmm. Διαχείριση άγχους. Πώς θα διαχειριστούμε το άγχος μας. Εσύ πώς έχει καταφέρει να διαχειριστείς το άγχος σου. Έλεγα πριν ξεκινήσουμε ότι όποτε σε βλέπω σε πρεμιέρα, <Τι> πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση η Θανάση. Είναι σαν να μην έχει καθόλου άγχος. Τόσο ευδιάθετο, τόσο χαρούμενο, μπορεί να είναι και η άμυνά σου και αναρωτιέμαι. Έχει βρει τον τρόπο να διαχειρίζεσαι τόσο καλά το άγχο ή έχει βρει τον τρόπο να κρύβει τόσο καλά το άγχο. Νομίζω ότι <Τι> δεν το, διαχειρί... το διαχειρίζει, απλώ το συνηθίζει από ένα σημείο και πέρα. Mm -hmm. Δηλαδή, ακούς, ας πούμε, μεγάλους τραγουδιστές που βγαίνουν σε πολύ κόσμο μπροστά, πούμε, και λένε ότι έχω καρδιοχτύπη, ας πούμε. Και λέει ο άλλος τώρα ότι, ναι, είσαι επαγγελματίας, γι' αυτό. Προφανώς, όλοι έχουν άγχος. Κι εγώ έχω πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, μπορεί να φέρουμε ευδιάθετες κτλ. Αλλά μπορεί να είναι και μια μανιέρα, ένας τρόπος να, Για λειτουργήσω να παρακάτω, μέσα ε? σε αυτό. Έτσι, Έτσι δεν είναι. Ε, Καθένα βρίσκει έναν τρόπο να, να, επιβιώνει. να, το, να το χειρίζεται. Έτσι. Να το διαχειρίζεται. Βέβαια, σίγουρα συνηθίζει, δηλαδή η πρώτη σου πρεμιέρα δεν είναι τόσο έντονη όσο είναι. Η δεύτερη δεν είναι τόσο έντονη όσο είναι. Η πρώτη. πρώτη, η τρίτη λιγότερο γιατί ξέρεις, συνηθίζει, μαθαίνει να, το να φύζει, ε; Ναι, πάντα. Αλλά από εκεί και πέρα ε, θέλει πράγματα να κάνει, δηλαδή πρέπει να αθλείσαι, Πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Πρέπει να έχει κόμπι. Πολύ σημαντικό. Να πρέπει... κάνει πράγματα για την αυτοφροντίδα σου. Ε, βέβαια. Πρέπει να, να μην επιτρέπει ε, την ε, τοξικότητα των πραγμάτων. Mm. Δηλαδή, όταν μια κατάσταση τίνει να γίνει τοξική ή έχει καταστεί τοξική, πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποδεσμευτεί. Να, ε? να, να πάρει ανάσα. Ναι. Να φύγει, δεν μπορεί δηλαδή, γιατί ξέρει, αυτό μετά τα χρονίζει και θα σε κάνει ακόμα χειρότερα. Ακριβώ. Και νομίζω ότι πάρα πολύ ρόλο και εργασιακά έτσι, στο άγχο παίζει και το περιβάλλον. Οι άνθρωποι που ισχυρίζονται Πάρα Πάρα πολύ. Έτσι, πάρα πολύ πάρα στο πόσο θα σε αποσυμπιέσουν πάρα ή στο πόσο θα σου φορτώσουν περισσότερο άγχο. Άρα, στο πλαίσιο που μπορούμε. Να επιλέγουμε ή να οριοθετούμε τους συνεργάτες μας, μάλλον να οριοθετούμε γιατί σπάνια επιλέγουμε πια, είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε κάποια όρια. Έτσι, βέβαια, στο βέβαια. πόσο κοντά μας φτάνει βέβαια, ο άλλο. Πάμε να δούμε λοιπόν μια κάρτα, αν είμαστε έτοιμοι, mm -hmm. για το πώς διαχειριζόμαστε το άγχος μας και κάποιου τρόπου θα προσθέσουμε και πράγματα σε αυτό. Θα σου πω κι εγώ μερικά, γιατί έτσι, έτσι. το έχω μελετημένο πολύ το θέμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιτρέψτε σας τα λάθη. Σωστό. Πολύ σημαντικό, οι άνθρωποι οι οποίοι αγχώνονται κατά κύριο λόγο είναι οι άνθρωποι. Που θέλουν να βγουν όλα τέλεια, να έχουν τον έλεγχο σε όλα, δεν επιτρέπουν τον, στον εαυτό του τα λάθη και καταρακώνονται πραγματικά προκαταβολικά yeah. ουσιαστικά. Δεν κάνει Άρα... ένα λάθο σε ένα συνεργάτη σου, α πούμε, και νομίζει ότι. Ότι σου ανήκει. Ότι φταίει εσύ. Ακριβώ. Και δεν έχει επιλέξει τον συνεργάτη, γίνεται το, το δρόμο, <laughs> δηλαδή. Φαντάζεσαι αυτό δεν συμβαίνει yeah. πολύ και στου ανθρώπου που βγαίνουν μπροστά στην τηλεόραση, για παράδειγμα, ω παρουσιαστή. Όταν ένα λάθο μπορεί να ανήκει στη συντακτική σου ομάδα, ή. Στο πάνελ σου, με καταλαβαίνει ο ανθρώπου, να του πλησιώνουν. Ναι, ναι, ναι. Να το πω καλύτερα. Ε, υπάρχει περίπτωση να το χρεώνεσαι, γιατί αισθάνεσαι πω εγώ όμω είμαι ο λύντερ εδώ, όχι, εγώ βιαστούμε. Εντάξει, καταλαβαίνει καταρχήν το ράμα, είναι το λάθο του άλλου. Καταλαβαίνει τα λάθη. Του ανήκει, έτσι. Τα ναι, λάθη ναι, είναι ανθρώπινα. Και είναι ανθρώπινα. Δεν του φυσικά. Φυσικά, φυσικά τώρα δεν είναι. Άρα ναι. είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπουμε τα λάθη στον εαυτό μα, να συμφιλειωθούμε, και αυτό είναι και στο πλαίσιο τη ψυχοθεραπεία μια σημαντική δουλειά, να συμφιλειωθούμε με την ανθρώπινη πλευρά μα. Πω το κάνουμε λάθη και πω θα μάθουμε μέσα από αυτά. Αφήστε τον έλεγχο. Τουλάχιστον μέχρι το σημείο που σα αναλογεί. Δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Μην τρελαθούμε, δεν γίνεται. Πάντα λέω: κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια και από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από εμά. Είναι όμω σπουδαίο, πιστεύω, θανάση, στο τέλο τη ημέρα να πούμε: Έκανα το καλύτερό μου. Ε, το προσπάθησα όσο μπορούσα. Ε, α, έτσι. Ε, πιστέψτε πω μπορείτε. Το βλέπω συχνά στο γραφείο αυτό: οι άνθρωποι οι οποίοι αγχώνονται πολύ, κατά βάθο λένε: Δεν θα τα καταφέρω. Δεν είμαι αρκετά ικανό. Άρα, και η αυτοπεποίθηση πολλέ φορέ κρύβεται πίσω από ένα υπερβολικό άγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστέψει κανεί πώ πατάει τα πόδια του για να αρχίσει το άγχο να πέφτει. Βάλτε ρεαλιστικού στόχου. Εκτό κι αν πιστέψει ότι μπορεί ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, mm. είναι θέμα πύχη. Κατάλαβε. Όμως... Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν, αλλά πιστεύουν πάντα ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που μπορούν. Και ξέρει, αυτό είναι μια χήμερα ουσιαστικά, αυτό γιατί κυνηγά τη σκιά σου. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Είναι, βέβαια, κυνηγά τη σκιά σου. Είναι η παγίδα του τηλεοφυρικού αυτή. Πάντα υπάρχει καλύτερο. Και πραγματικά πάντα υπάρχει καλύτερο. Εχθρό το καλό είναι το, το, το καλύτερο. Μπράβο. Όμω είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε καλά σε αυτό που επιτυγχάνουμε. Διαφορετικά δεν βλέπουμε καμία νίκη. Βλέπουμε μονίμω μια ήττα. Ή ισοπαλίε. Ή, ή, ή ισοπαλίε. Να μην πούμε ήττα, να πούμε ότι βλέπει μονίμω ισοπαλίε. Δηλαδή έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή και στο τέλο λε, ω και τι έγινε, α πούμε. Δεν έφτασα από το μονοπάτι που ήθελα, ε, άρα δεν έφτασα. Έτσι είναι. Είναι λοιπόν, μεγάλο θέμα Είναι αυτό που είπαμε. Πώ βλέπουμε τα πράγματα Ακριβώς. τελικά, Ε? Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλέ φορέ στη ψυχοθεραπεία δουλεύουμε με τι ερμηνείε. Για να δούμε λίγο πώ το ερμηνεύει αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, μετά λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία διαχείριση του Άγχου, βλέποντα που βάζουμε τον πύχη, όπω είπε. Mm -hmm. Βάζουμε ρεαλιστικού στόχου. Mm -hmm. Προφανώ και όταν έρθει κάποιο και μα πει ότι έχω αναλάβει πέντε projects και τρέχουν όλα αυτά και πανικοβάλλομαι, θα πούμε μήπω δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φόρτο αυτή τη στιγμή. Ο ε... πώς σοφό λαό έλεγε ότι δεν βάζουμε ποτέ δύο καρπούζια στην ίδια μα Ποτέ. Έχει ποτέ αισθανθεί ότι έχει φορτωθεί. Πάρα πολύ. Πολλά. Πάρα, ναι. πολύ. Πάρα πολύ. Και ε... δεν έφυγε κανένα. Εγώ έφυγα mm. που φορτωνόμουν δηλαδή πράγματα. Δεν είναι... Είσαι συγκεντρωτικό σαν άνθρωπο. Πολύ. Θα τα πάρει πάνω σου. Ναι. Μεγάλη παγίδα αυτή η ε, ε ιδιοσυγκρασιακή. Που... Ε. <laughs> είμαι αυτό που περιέγραψε. Δηλαδή, mm. ουσιαστικά το τελειοθυρικό. Ξέρεις, αυτό θέλω δηλαδή, να... να, γίνονται τα πράγματα. Όπω τα έχει στο μυαλό σου. Όπω τα έχω στο μυαλό mm. μου κτλ. Αλλά και αυτό βελτιώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, εγώ επειδή πλέον έχω μια θεώρηση η οποία τι λέει. Κάποτε πίστευα ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντα γίνονται χειρότεροι. Mm. Δηλαδή, αν έχει ένα ελάττωμα. Γίνεται... Δεν ε, <laughs> ναι. Και ο κανόνα ουσιαστικά αυτό είναι. Ότι άμα είσαι γκρινιάρη, μεγαλώνοντα θα γίνει πιο γκρινιάρη. Mm -hmm. Το θέμα όμω είναι ότι ε, αυτό που λέγαμε πριν, γίνει η αλλαγή που θε να δει, που έλεγε ο Γκάντι. Εάν αποφασίσει ότι δεν θα είσαι γκρινιάρη, μπορεί να μην είσαι. Έτσι. Αν αποφασίσει να πάψει να είσαι τελειωμανή, μπορεί να πάψει να είσαι. Αρκεί να το αποφασίσει ε, και βέβαια. να δουλέψει το με τον εαυτό σου. Μόνο εσύ μπορεί να το αποφασίσει, κανένα άλλο. Γιατί τι γίνεται. Όταν ο αντίκτυπό σου. Τώρα τα λέω σε ένα που ξέρει κατά ήλιο. Ναι, τα λε και προς σε όλου σα που είναι πολύ σπουδαίο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ε, όταν ο καθρέφτη σου ουσιαστικά, ο αντίκτυπο, ο κοινωνικό, είναι ότι είσαι ένα τελειωμανή άνθρωπο, προφανώ και οι άλλοι θα σε αντιμετωπίσουν ω τελειωμανή. Και θα σε φορτώσουν με ευθύνη γιατί σου λέει τελειωμανή είναι. Τα κάνει και καλύτερα. Θα τα κάνει καλύτερα από εμά. Ακριβώ. Κάνει καλύτερα. Και εκεί πέρα πέφτει στην εξή παγίδα. Απ' τη μία λε, γιατί μου τα φορτώσαν όλα αυτά, και απ' την άλλη, αν δεν τα φορτώσουν, λε καλά γιατί δεν μου τα φορτώνουν. Δεν με εμπιστεύονται. Και δεν μπορεί και να εμπιστευτεί εύκολα. Ε. Πρέπει να τα ελέγχει όλα ξανά και ξανά. Εννοείται. Μεγάλη παγίδα λοιπόν αυτή τη τελειοθυρία γιατί οδηγεί πολλέ φορέ σε συγκεντρωτισμό. Mm -hmm. Τα κουβαλά όλα πάνω σου, σε καριέρα και προσωπική mm -hmm. ζωή mm -hmm. και τελικά εξουθενώνεσαι. Ε, βέβαια, έχω και κάτι άλλο. Αν, ε, ε, αν καταλάβω ότι δεν μπορώ, θα ζητήσω βοήθεια. Αυτό είναι, αυτό είναι βήμα φαντάζομαι μπορεί. που έκανε ε, σταδιακά. Το είχα πάντα. Αν καταλάβαινα ότι δεν μπορώ. Ε, τουλάχιστον στη μέση τη πορεία μπορεί να καταλάβει να ότι ξέρει κάτι δεν, δεν μπορώ. Ζητούσα βοήθεια. Αυτό είναι σπουδαίο. Και θεωρώ ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, είτε είναι τελειωμανή είτε δεν είναι, είναι να ζητήσει βοήθεια και να μην την πάρει. Έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ε, αυτό είναι μία παράμετρο ναι. που σε ε, 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 νιώθει, φαντάζομαι. Χτύπα αξίλου, δεν το έχω ζήσει και μακάρι mm να -hmm. μην το ζήσω ποτέ. Νομίζω ότι κάπω έτσι αισθάνεται ένα ναυαγό. Θα mm. να το ερμηνεύσουμε αυτό, ε. Ναι. Ο τελειωφυρικό για να φτάσει να ζητήσει βοήθεια. Έχει νιώσει ευάλωτο και θέλει πολύ δύναμη να το δείξει αυτό. Ε, ο περιφερειακό πολύ δύσκολα θα δείξει την ευαλωτότητά του. Εντάξει. Όταν λοιπόν απλώσει το χέρι, εάν δεν το πιάσει ο άλλο, έχει δίκιο. βαγί. Τίποτα. Αισθάνεται... Νομίζω ότι είναι το, το συνέστημα του ναυαγού. Έτσι, Ό, ότι αυτό δύσκολο. τώρα ξέρει. Τε, τελειώσαμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Ε, Ακριβώ λοιπόν για να μπορέσει κάποιο να πιάσει το χέρι όταν αισθανόμαστε πολύ άσχημα, χρειάζεται για να πάμε και στην επόμενη, στην επόμενη τεχνική διαχείριση να μιλάμε. Δεν είπαμε αυτό θανάσει. Μιλήστε με του ανθρώπου. Όταν αγχώνεστε, βγάλτε το από μέσα σα. Βλέπω ανθρώπου που και στι σχέσει του αγχώνονται για πράγματα, αλλά και εκτό σχέσει στη δουλειά του και δεν τα μοιράζονται. Σου λένε δεν θέλω να φορτώσω τον άλλον, δεν θέλω να αισθάνεται ο άλλο άσχημα ή να με λυπάτε. Ναι, αλλά μετά φτάνουμε σε ένα σημείο που λυπόμαστε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα. Άρα μιλάμε γιατί όταν μοιραζόμαστε πράγματα, ανακουφιζόμαστε. γίνεται; είμαστε σαν μεσογειακό λαό και όλα, είμαστε πάρα πολύ επικοινωνιακοί. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, mm -hmm. είμαστε πάρα πολύ δεκτικοί, είμαστε πάρα πολύ, ξέρεις, ε, ε, εξωστρεφείς. εξωστρεφείς ε? Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδα διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων ε, είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι, mm -hmm. είμαστε πάρα πολύ οπισθοδρομικοί. Είμαστε πάρα πολλοί επαρχιώτε με, με την κακή έννοια. Mm -hmm, Γιατί mm -hmm, και εγώ επαρχιώτη είμαι, mm -hmm. αλλά καταλαβαίνει τι εννοώ. Δηλαδή... Θα υπάρξει κριτική, φαντάζομαι, η να Ναι, δηλαδή ε, έτσι. το θεωρούμε πάρα πολύ ταμπού. Έτσι. Να φωνάξουμε, να πούμε Βοήθησε με. Δεν μπορώ να ε, το Έχουμε δηλαδή τέτοια αντανακλαστικά τα οποία όσο και να έχουμε εξελιχθεί υλικά σαν κοινωνία, νομίζω ότι. Ακόμα παραμένουμε, κρατάμε κάποια. Παραμένουμε ε? πιστοδρομικοί πολύ σε κάποια πράγματα και πραγματικά είναι πολύ καλό το ότι συζητάμε, το ότι γίνονται εκπομπέ, το ότι γενικώ έχουν πέσει Πάρα πολλά ταμπού και mm -hmm. έχουν ε, σπάσει πολλά στερεότυπα. Και γι' αυτό είμαστε και πολλά. εδώ, για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που είναι ταμπού να συζητηθούν κάποιε φορέ στην παρέα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι πολλοί άνθρωποι εκεί αγωνιούν να ακούσουν έναν ειδικό. Και ακόμα και αν διστάζουν να έρθουν στο γραφείο μα, mm -hmm. mm -hmm. τουλάχιστον τώρα θα έχουν έναν τρόπο να μα ακούσουν, να μιλάμε για πράγματα. Και ίσω αισθανθούν καλύτερα ακόμα και μέσα από αυτό. Και ίσω έρθουν, Τροφή για σκέψη. Ίσως έρθουν και ίσως γιατί ξέρει. Όταν πονάει το δόντι σου θα πα στον οδοντίατρο. Έτσι, έτσι. Όταν πονάει το πόδι σου θα πα στον ορθοπαιδικό. Και όταν, ψυχή όταν πονάει η ψυχή σου βέβαια. θα πα έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο, ψυχολόγο ε, Και τέλο να πούμε βέβαια για τι τεχνικέ χαλάρωση. Όπω είπε, ε, καμιά φορά βγάζουμε από τη ζωή μα πολύ βασικά αλλά απαραίτητα πράγματα. Το να ασκούμαστε, να υπάρχουν τα χόμπι, οι δραστηριότητε. Τι πιο πολλέ φορέ που θα έρθει ένα άνθρωπο και θα είναι ράκο από το άγχο του. Θα δούμε ότι έχει αφήσει στην άκρη ό,τι αφορά την αυτοφροντίδα του. Ακριβώ. Δεν Α... κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Μπράβο. Τίποτε. Ακόμα και το πιο απλό, ένα χαλαρό ντου που θα τον ξεκουράσει. Έτσι. Ή το άλλο. Ό,τι και αν κάνει, σκέφτεται παράλληλα όλα αυτά που τον αγχώνουν. Αυτή τη λίστα, την ατελείωτη, Έτσι. με το τι πρέπει να κάνω. Άρα δεν χαλαρώνει ποτέ ουσιαστικά. Ποτέ. Ε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο οι άνθρωποι να ανακαλύπτουμε τι μα χαλαρώνει. Είμαστε σε μια κοινωνία και σε μια διαδικασία που δεν έχουμε μάθει να χαλαρώνουμε. Μαθαίνουμε να εργαζόμαστε. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε αδιάκοπα για το καλύτερο. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε σε κάποια σημεία για τις σχέσεις μας. Δεν μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε. Είμαστε, είμαστε, alert συνέχεια. Ακριβώς. Είμαστε, linked. Που λένε. Σε, σε μόνιμη επαγρύπνηση. Είμαστε σε μία σύνδεση μόνιμη. Έτσι. Ακριβώς. Ξέρεις, Οπότε... το τηλέφωνο αυτό, το ένα... Είμαστε, ξέρεις, δέκτες πληροφοριών μόνο. Πομπή. Στα κόκκινα. Και πομπή και δέκτες, συνέχεια. Ενώ, όπως είπες, θα κάνεις ένα ντουζ. Τα πιο να... Θα ακούσει μουσική. Θα, θα, θα περπατήσεις, θα περπατήσεις, θα πάς τη φύση, θα μαγειρέψεις ένα ωραίο φαγητό, θα μαγειρέψεις ένα ωραίο φαγητό, φορές πράγματα που δεν κοστίζουν, γιατί ξέρει, θα σου πει κάποιο εύκολα δεν έχω τα χρήματα. Μα δεν χρειάζονται χρήματα. Πραγματικά μα δεν τι χρειάζονται τώρα Να πάρει τα. φορέ τα αθλητικά σου και να πάει να περπατήσει, α πούμε, στον Σε βουνό, ένα ωραίο είναι... πάρκο ή στο φνο. Οπότε δε. αυτά είναι πράγματα που οφείλουμε να τα κάνουμε, που προωθούν την υγεία μα και φυσικά το να βρίσκουμε κάποιε τεχνικέ χαλάρωση, όπω είναι ακόμα και κάποιε αναπνοέ που τη συστήνουμε πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία, γιατί η αλήθεια είναι πω πολύ σπάνια πια οι άνθρωποι αναπνέουμε σωστά. Είτε αναπνέουμε πολύ ρηχά, και γρήγορα. Οπότε δίνουμε και μια αίσθηση κινδύνου ότι κάτι δεν πάει καλά ή μπορούμε να κάνουμε μακρόπνε ανάσες που μα εξαντλούν. Άρα και το να μάθουμε να ανασένουμε είναι πολύ σημαντικό. Ε, κοίταξε τώρα, επειδή το θέτει ω θέμα, σκέψου τώρα ότι κάποιο μπορεί να μην ξέρει, α πούμε, ότι το να μην αναπνέει καλά δεν οξυγονώνει καλά τον εγκέφαλο mm -hmm. και δημιουργεί, ας πούμε. Ζαλάδε, ε, ε, πώ το λένε, ε, ε πνιγμού, αυτό ναι, που και ο άλλο δεν το σκέφτεται, γιατί Ακριβώς. σου λέει: Εντάξει, παιδί μου, έχω άγχο. Γιατί πρέπει να πάω να πληρώσω τη, τη ΔΕΗ, πρέπει να πάω να κάνω αυτό, πρέπει να Ακριβώς. ξεπαρκάρω, να παρκάρω, να μου κορνάρω, Αλλά να, Είναι σπουδαίο. Να, είναι σπουδαίο. Είναι... Ε, βέβαια. Ναι. Πολύ σπουδαίο. Ε, μα σου λέω Τα βασικά είναι αυτά που μα. Ακριβώ. Που, που δεν δίνουμε σημασία. Πουλήμουν τα βασικά. Και Ακριβώς. θέλω να πω σε αυτό, έτσι για να μπούμε και σιγά-σιγά στη διαδικασία κλεισίματο, mm. ότι ένα ακόμα τρόπο να χειριζόμαστε το άγχο μα είναι και η τέχνη. Το να ζωγραφίσουμε, το να εκφραστούμε. Έχω εδώ και θέλω να τα δείξω έτσι λίγο και αυτά. Κάποια βιβλία από τι εκδόσει Ψυχογειό και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα οποία έτσι αφορούν μια σειρά Καταπολεμήστε το στρε, ζωγραφίζοντα. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, διότι μπορείτε να τα ξεφυλίσετε, να ζωγραφήσετε μέσα σε αυτά. Καταπολεμήστε το στρε, ζωγραφίζοντα τη φύση και τα λουλούδια. Και σήμερα δίνουμε Για τέσσερα τώρα. τέτοια βιβλία. Δεν θα πραγματικά είναι πολύ ωραία σειρά, Art therapy τέσσερα τέτοια βιβλία σε εσά που θα μα στείλετε ένα μήνυμα στη σελίδα μα στο Facebook, στο Starweb TV, στη σελίδα στην αντίστοιχη στο Facebook. Γράψτε μα λοιπόν για την εκπομπή Ζούμε Καλύτερα και τα βιβλία από τι εκδόσει Ψυχογειό. Τέσσερι από εσά είναι υπέροχα. Τέλεια, θα τέλεια. κερδίσουν τέσσερα τέτοια βιβλία και θα μπορέσουν να αγχοληθούν μέσα από αυτά. Τέλεια. Και μια και το Οπότε. τέτοιο. Ε, όσοι έχουν μικρά παιδιά, εντάξει, επειδή και εσύ έχει ένα ε, μικρό παιδάκι, με ένα κόρη μου είναι τριών ετών μόνο τα Λέγκο των παιδιών, αυτά τα παζλ κλπ, ναι. πόσο αγχολητικά είναι. Γιατί τώρα ξέ, μπαίνουμε στη διαδικασία να τα φτιάξουμε για να τους δείξουμε πώς γίνεται. Έτσι. Πώς αγχολείεσαι μόνο μέσα από αυτή την ιστορία. Είναι, φοβερό. είναι, φοβερό. είναι, είναι, είναι παιδιά πραγματικά. Φοβερό. Θανάση μου, διανοεί. θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είσαι εδώ σήμερα. εγώ μέσα από την ψυχή μου. Έκανε την πρεμιέρα μου πραγματικά μια πρεμιέρα χωρί άγχο σχεδόν. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. <laughs> στο επανειδήν, εύχομαι Έχεις σύντομα. Δεν θα σα ζωντανά ρε φορέ <laughs> <δεύτερο, laughs> Θα αγχώνε είναι <laughs> δυνατόν. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Στην τροχιά φάνη καλή αρχή. Ευχαριστώ Θανάση μου να είστε όλοι καλά που μα παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή στι 10 εδώ στο Ζούμε καλύτερα.